εσένα από τα μάτς που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά στην υπόθεση της παραμονής στην κατηγορία. Το παιχνίδι μπορεί να μην είχε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ανοιχτό, είχε καλές στιγμές όπως αυτή στο, που είχε βέρεια στο 15, όταν από κόρνερ του Άρτσο ο Λινάρτος πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κούτσα Βασίλη. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι επικράτησαν πλήρως, μπήκαν πιο δυναμικά και παραλήφθηκαν να ανοίξουν το σκορ στο 46 όταν ο Τουράμ έκανε σλάλομ, νίκησε τους αμυντικούς της Κέρκυρας, όχι όμως και τον τερματοφύλακα τον Λόπεθ. Στο 52 από κόρνερ του Ζαραδούκα η μπάλα υπό την πίεση του Τουράμ βρήκε στο μαλόν και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. 10 λεπτά αργότερα πάλι από κόρνερ του Ζαραδούκα ο Τουράμ έκανε το 2-0. Εδώ θα δούμε, αυτό ήταν το τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Βραζιλιάνο. Είναι ένας παίκτης με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες. Η Βέρεια είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 85 όταν ο Βενέτης ανέτρεψε το, μέσα στην περιοχή τον Μελικιώτη. Και ο διαιτητής έδωσε, καταλόγησε πέναλτι που εκτέλεσε ο ίδιος, αλλά νικήθηκε από τον Κούτσα Βασίλη. Και έτσι το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Και εδώ βλέπουμε πώς συγχαίρω τον τερματοφύλακα της ομάδας.